άντρες αρέσκονται στους χαμισμούς. Όχι. Οι άντρες είναι οι φορείς του καλοπισμού. Επί της ουσίας, η βιομηχανία του καλοπισμού είναι αντρική. Αξεσουάρ, haute couture, παπούτσια, σχεδιασμοί, κοσμήματα, αυτά είναι όλοι άντρες. Κατ' εξαίρεση μια Coco Chanel, κατ' εξαίρεση μια Westwood. Ο άντρας στολίζεται. Πάει στο γήπεδο, μακιγιαλισμένο, να στολίζει το κεφάλι του, να στολίζει τους θωρακές του, να στολίζει τη γυναίκα που αγαπάει και επιθυμεί για τον ανδρικό καλοπισμό. Ιστορικά, το συναντάμε περίεργο και πολύπλοκο. Εμείς που είμαστε ηθοποιοί και αύριο θα μας δώσουν ένα ρόλο να παίξουμε έναν όμορφο στο Μολιέρο ή στο Μαριβό, στο Γκολντόνι, πρέπει να προσπαθήσουμε να διεισδύσουμε μέσα στους όρους της ομορφιάς του τότε. Αλλιώτικα δεν θα μπορούμε να γίνουμε αυτό. Και αν αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ενδυματολογικά εργαλεία για να μεταφράσουμε μια άλλη απόμακρη εποχή που εμάς μπορεί και καθόλου να μας αρέσει, αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνη την εποχή ένας άντρας που ήταν εντυμένος έτσι δεν θαυμάστηκε, δεν αγαπήθηκε, δεν έχει ένα αντικείμενο του πόθου. Για ποιο? Για το πουδραρισμένο του πρόσωπο, για τις μολυβιές που έβαζε και έκανε ελιές στο πρόσωπο, για τα φρύδια που τα έβαζε το ξοειδί προς τα κάτω, για τις περούκες με τα ρολά γύρω γύρω στο κεφάλι και τους φιόμους από εδώ, τους φιόμους από εκεί. Η τελικάτη του κίνηση, το ότι έπαιρνε ένα μαντιλάκι και το κοίταζε έτσι και το μύριζε και το έκανε έτσι, μπορεί στις σημερινές γυναίκες να δημιουργούσε όχι απλά κομικότητα, όσο δημιουργούσε και σεξουαλική αποστροφή. Να πει τι είναι αυτό, θα καθόμαστε και δυο μέτρα και να κουνάμε τα μαντελένια μαντιλάκια μας. Έχουν αλλάξει οι όροι αισθητικοί. Εμείς όμως, εμείς πρέπει να δούμε αυτό τον άντρα σαν εραστή. Γιατί αλλιώτικα δεν θα παίξουμε καλά τον ρόλο. Σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε, να προσπαθήσουμε να αναγνώσουμε την ομορφιά που ορίζεται σε στενό πλαίσιο σε κάθε εποχή. Η αλήθεια στον ηθοποιό είναι ότι πρέπει να το κατέχει. Να φροντίσουμε με δύο λόγια να ανακαλύψουμε τα πλαίσια της ομορφιάς. Είναι λάθος σας να πιστέψετε ότι η ομορφιά είναι μόνο αυτό που βλέπετε στο δικό σας καθρέφτη. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Όταν είχα πάει σε ένα τσιγκάνικο μπλέδι και βρέθηκα μες στην κάπνα, ριζόλες ψήνανε, νταούλια βγόντουσαν, φρονάζανε, χρώματα περνάγανε από εδώ, χρώματα περνάγανε από εκεί, μιλάγανε χωρίς λόγο, μαλώνανε χωρίς λόγο, κλαίγανε χωρίς λόγο. Ένα πανηγύρι ήχων και φασαρίας. Ο γαμπρός φορούσε ένα ολόχρυσο σακάκι. Τα μαλλιά ήταν ενωγωμένα και πέφτανε έτσι. Είχε ένα χρυσό εγώδιο εδώ, ήταν 25 χρονών. Είχε ένα νύχι έτσι και φορούσε πορτοκαλιά, παντοφλέ, παπούτσια με άσπρες κάλτσες. Τον πρόσεξα έτσι και τον κοίταζα. Ήταν άσχημος. Ήταν κούκλος. Ήταν πολύ όμορφος άντρας και πολύ επιθυμητός. Και το χρυσό σακάκι μια χαρά ωραίο ήτανε. Γιατί ήταν το μοναδικό σακάκι που μπορούσε να φορέσει σαν γαμπρός. Γιατί ήταν ακριβώς ο μικρό κοσμός του, το κέντρο του, η κοινωνία του. Ξέρετε πότε θα ήταν κακόμουστος, αν φορούσε ένα γκρι αρζάν αρμάνι. Τότε δεν θα μπορούσε, θα είχε δραπετεύσει από το φυσικό αυτό όριο της πολυχρωμίας και του θορύβου. Έτσι μπορούμε να μπούμε και να πούμε αυτός είναι ντυμένος έτσι και εμείς δεν θα παρακολουθήσουμε τη δική μας την αισθητική. Εδώ μέσα θα τη βλέπουμε την αισθητική μας. Ο ένας με τον άλλον, γιατί εμείς μοιάζουμε. Είμαστε της ίδιας οικογένειας. Όταν πας εκεί, θα δεις αυτή την αισθητική. Και όταν σε φωνάξουμε να κάνεις έναν πολύ λαϊκό τύπο και βάζεις και μια οδοντογλυφίδα μες στο στόμα και μιλάς στην κοπέλα και της λες, ωραία είσαι. Τι γίνεται, πάμε, γουστάρεις. Αγαμότο, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Όταν τα κάνεις αυτά, πρέπει να ξέρεις ότι αυτός δεν είναι καρατερίστας. Πρέπει να ξέρεις ότι είναι έτσι και είναι πρωταγωνιστής στον κόσμο του. Όμως εμείς, εξακολουθώ και λέω,
πρέπει να γνωρίσουμε τις εκδοχές της ομορφιάς για να μπορέσουμε να τις υπηρετήσουμε. Είναι η δουλειά μας και η δύναμή μας και το σφένος μας σαν ηθοποιοί. Εδώ, παιδιά, βλέπετε ένα γυλαίκο αυτής της μόδας που κοιτάμε, δηλαδή μιλάμε πάντοτε για το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Αυτό ήταν πάντοτε κάτι που του έδινε την επισημότητα ότι πάντα φοράω κουστούμι. Δέστε τη λεπτομέρεια με όλα αυτά τα κουμπάκια, τα ρέλια εδώ πέρα, τα τσεπάκια που τι βάζαμε εδώ, το ρολόι, και έβγαινε με μια καδένα ανάλογα με την ευμάρεια που είχε, αν ήταν ασημένια ή χρυσή, συνήθως το πιάνανε στο τρίτο ή στο τέταρτο κουμπάκι, και αν ήταν και πολύ πλούσιος, έπεφτε μια δεύτερη αλυσιδούλα, η οποία ήταν μια μικρή φρούντα με ένα νόμισμα ή με ένα πράγμα το οποίο έγραφε Α, Αλέξανδρος το όνομά του ή ξέρω εγώ τι. Φορούσαμε το κατεξοχή ένδυμα των ανδρών της εποχής, τη ρεντικότα. Σχεδιασμένο και κομμένο κατά αυτόν τον τρόπο που να κάνει πλάτη στον άντρα. Αυτός έπρεπε να φαίνεται πολύ δυνατός, σε αντίθεση με τα γυναικεία κοψίματα που είχαν απέχθεια στο να έχει όμως μια γυναίκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μάθημα και για την εμπειρία που σας έδωσα.